Χαραμάδα ελπίδας για τους συγγενείς των 43 φοιτητών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν στο Νότιο Μεξικό το 2014, αποτελεί πρόσφατη έρευνα των αρχών. Σύμφωνα με αυτή, οι σπουδαστές είχαν απαχθεί σε μικρές ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες κοντά στην πόλη της Ιγκουάλα. Κρατώντας πανό με φωτογραφίες των αγνοωμένων, οι συγγενείς τους κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική της Παναγίας της Γουαδελούπης στην πόλη του Μεξικού. Το κύριο σημείο είναι το συμπέρασμα ότι οι σπουδαστές δεν μεταφέρθηκαν στο Κοκούλα, αλλά σε άλλους δήμους και μπορεί να χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες. Οι φοιτητές εξαφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014 ενώ κρατούνταν από την τοπική αστυνομία στην νότια επαρχία Γκερέρο. Οι αρχές τότε είχαν δηλώσει ότι η αστυνομία τους παρέδωσε σε μέλη μιας τοπικής συμμορίας, η οποία τους σκότωσε και κατόμοι τους έκαψε. Η μισή από τους υπόπτους που συνελήφθησαν αφέθησαν ελεύθεροι, καθώς η αστυνομία φέρεται ότι τους βασάνιζε.